να μην πληρώσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας για τα τιμολόγια που δεν πληρώθηκαν, ζήτησαν ως μέτρο οι επαγγελματίες του τουρισμού, που χθες συμμετείχαν σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με φόνο την κατάρρευση του Thomas Cook. Ανάμεσα στα αιτήματα ήταν εξαίρεση από το τέλος παρεπιδημούντων, ενώ και μέρημνα για τους εργαζόμενους σε ό,τι αφορά τους μισθούς τους, την ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας, αλλά και την παραμονή του στο Ταμείο για έναν επιπλέον μήνα. Ζητήσαμε τη μη πληρωμή του ΦΠΑ για τα μη εξοφλημένα τιμολόγια, το φόρο και το δημοτικό φόρο, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς ελαφρύσεις για να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Μέσα στη σύσκεψη μιλήσαμε με τον κύριο Κόνσολα, μας είπε ότι θα γίνει τη Δευτέρα μια διευπουργική συνάντηση, οπότε Δευτέρα πιστεύω μέχρι το βράδυ θα έχουμε μια απάντηση. Το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε και ζήτησε και ο Περιφερειάρχης μας και όλοι μας μαζί από το Υπουργείο είναι να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι. Και είναι το κοινωνικό μέρος μας απασχολεί πάρα πολύ και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να σωθούν οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν του χρόνου. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσε και ο αντιπρόσωπος της Thomas Cook στην Κρήτη, Λευτέρης Παπακαλιάτης, ο οποίος εξήγησε ότι η ζημιά είναι τεράστια για όλη την Ελλάδα, ενώ οι ξενοδόχοι δεν έχουν πληρωθεί από τα τέλη Ιουνίου και μετά. Οι Thomas Cook έχουν οι περισσότεροι όλοι. Από τα τιμολόγια από το τέλος του Ιουνίου είναι όλα πλήρωτα. Χρειάζεται και η βοήθεια όλων, γιατί το ένα θα φέρει το άλλο. Όπως τόνισαν φορείς του τουρισμού, η ζημιά ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ενώ ζητούμενο είναι πώς θα απαντήσει η πολιτεία σε αυτή την κρίση που δημιουργήθηκε για τη στήριξη του κλάδου, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να ζητάει συμπόρευση, καθώς όπως τόνισε η Κρήτη μέσα από αυτό, για να βγει κερδισμένη, πρέπει να είναι ενωμένη. Η πίεση είναι από όλους. Είμαστε όλοι συντονισμένοι. Είμαστε μια γροθιά όλοι εδώ στην Κρήτη. Ο ένας πώς θα βοηθήσει τον άλλο και ως Περιφέρεια Κρήτης. Θέλουμε από την κυβέρνηση να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο ανάπτυξη δίνουν στο νησί. Στη σύσκεψη την αγωνία του εξέφρασε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς, που διευκρίνησαν ότι επιβάλλεται να προστατευτούν οι εργαζόμενοι.